Σε αυτό το πάνελ θα μιλήσουμε για το αν υπάρχει ή όχι ερευνητική δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Να σας συστήσω καταρχήν τα μέλη του πάνελ. Η Λεϊλά Μινιανό είναι μέλος του Investigate Europe. Το Investigate Europe είναι μια κοινοπραξία 10 δημοσιογράφων από όλη την Ευρώπη, η οποία κάνει ερευνητικά θέματα. Και επί της ουσίας, τα τελευταία χρόνια έχει αρκετά έντονη δραστηριότητα. Η Λεϊλά έχει ασχοληθεί με τη σεξουαλική βία στο γαλλικό στρατό. Έχει γράψει 2 βιβλία και τώρα αναμένεται το τρίτο. Και έχει συνεργαστεί με μέσα όπως το Vanity Fair, το Media Party, Liberation και άλλα. Αριστερά από τη Λεϊλά, ο Θοδωρής Χονδρόγιανος είναι σχετικά νέος δημοσιογράφος. Έχει δουλέψει στο Vice. Εκεί είχε κάνει μια μεγάλη έρευνα για τον Αρτέμι Σόρα, αν θυμάμαι καλά. Είχε διεισδύσει, ας πούμε, στην οργάνωση και είχε μείνει μαζί τους για αρκετό καιρό, τόσο που μερικές φορές παραμιλούσε κιόλας όταν ερχόταν στη δουλειά. Και μετά έφυγε από το Vice, θα μας εξηγήσει ο ίδιος τι έγινε. Και τώρα είναι στο Inside Story, ένα συνδρομητικό μέσο, το οποίο και αυτό δημοσιεύει έρευνες. Αριστερά μου ο Νικόλας Λεοντόπουλος είναι από τους παλαιότερους στο χώρο. Ξεκίνησε από την ελευθεροτυπία, όταν η ελευθεροτυπία ήταν στα καλά της χρόνια. Έφυγε από την ελευθεροτυπία για λόγους που μάλλον θα μας πει και ο ίδιος. Και, ναι, είναι προϊστορία λίγο, αλλά ίσως μας φωτίσει κάποια ζητήματα για το πώς αντιμετωπίζονται οι έρευνες ακόμα και από τα προοδευτικά μέσα στην Ελλάδα. Μετά ήταν freelance για αρκετό καιρό. Και είναι και αυτός μέλος του Investigate Europe και συνιδρυτής του Reporters United. Είναι μια νέα προσπάθεια, θα μας την εξηγήσει ο ίδιος όταν έρθει η ώρα. Εγώ είμαι ο Χάρης Καρανίκας. Είμαι μέλος του International Consortium of Investigative Journalists. Έχω ασχοληθεί τα τελευταία 8 χρόνια με τις διαρροές δεδομένων. Μία διαρροή που δεν κατάφερα να συμμετέχω ήταν αυτή της NSA από το Snowden. Τις άλλες τις έχω γνωρίσει αρκετά καλά. Και θα ήθελα να ξεκινήσω τη συζήτηση με ένα τεχνικής φύσεως ζήτημα, πάντα σε σχέση με το αν υπάρχει ερευνητική δημοσιογραφία ή όχι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει εσείς κάποιον που να λέει ότι είναι fact-checker. Τι είναι ο fact-checker? Είναι ένας reporter έμπειρος ή ένας έμπειρος ερευνητής, ο οποίος συνήθως έχει και νομικές γνώσεις και ο οποίος εξασφαλίζει ότι κάθε πρόταση στο κείμενο μιας έρευνας στέκει. Αυτή είναι η δουλειά του, να διασταυρώσει ακόμα και το κόμμα μέσα στο κείμενο, αν αλλάζει αυτό το κόμμα, το νόημα. Στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει ως επάγγελμα. Από αυτό και μόνο μπορούμε να δούμε αν υπάρχει σοβαρή αντιμετώπιση της ερευνητικής δημοσιογραφίας στην Ελλάδα, όπως υπάρχει σε άλλα κράτη. Συνήθως, τα θέματα ερευνητικής δημοσιογραφίας είναι αρκετά πολύπλοκα. Θα δώσω ένα πρόσφατο
Όχι πρόσφατο, δεν είναι πρόσφατο. Είναι ένα παράδειγμα από το 2014. Η διαρροή των LuxLeaks, τα έγγραφα του Λουξεμβούργου. Σε αυτή τη διαρροή που απέκτησε το ICIJ, υπήρχαν έγγραφα για τις φορολογικές συμφωνίες που έκανε το Λουξεμβούργο με μεγάλες, με διεθνείς εταιρείες. Αυτές οι φορολογικές συμφωνίες επέτρεπαν στις διεθνείς εταιρείες να φορολογούνται με 0,5 με 1% στην ουσία αποστερώντας εισοδήματα, φορολογικά εισοδήματα από τους εταίρους του Λουξεμβούργου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα σε αυτούς και η Ελλάδα. Βλέποντας αυτά τα έγγραφα στα LuxLeaks, όπως έγινε γνωστή η διαρροή, υπήρχαν πάρα πολύ πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ εταιριών, εξωτικά οικονομικά οχήματα, που δεν μπορούσε να τα καταλάβει με τίποτα ένας δημοσιογράφος. Χρειαζόταν την βοήθεια ειδικών. Και αυτά τα πράγματα έπρεπε ο δημοσιογράφος, πέρα από το να τα καταλάβει, να τα απλοποιήσει σε τέτοιο βαθμό, έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνουν κατανοητές πληροφορίες από το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. Σε αυτού του είδους το θέμα, ένας fact-checker είναι το α και το ω. Μπορεί να, από το να προστατέψει το ίδιο το μέσο, έτσι ώστε να μην γίνει αποδέκτης νομικών κινήσεων από αυτούς που ονομάζονται μέσα στα έγγραφα, μέχρι και το αναγνωστικό κοινό, για να μπορέσει να καταλάβει καλύτερα τι γίνεται. Αυτό δεν έγινε με την Ελλάδα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Προσωπικά αναγκάστηκα να βρω έναν ελεγκτή μέσα από τον κλάδο που θυγόταν, έτσι ώστε να μου εξηγήσει τι ακριβώς γινόταν. Παρεπιπτόντως, τα LuxLeaks βγήκανε πριν από 5 χρόνια. Η επίτροπος Vestager είπε ότι θα το ερευνήσουμε τι γίνεται με το που βγήκε αυτό το πράγμα, το 14 το Νοέμβριο, αν θυμάμαι καλά, ή μπορεί να ήταν και λίγο αργότερα. Κοντεύει να λήξει η πενταετία, να αλλάξει η Ευρωβουλή, η Κομισιόν. Το θέμα δεν έχει ερευνηθεί, δεν έγινε ποτέ τίποτα. Στο συγκεκριμένο θέμα θυγόταν ο ίδιος ο Γιούνκερ, γιατί ήταν επί 20ετία Υπουργός Οικονομικών και Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, οπότε υποτίθεται ότι τουλάχιστον ως Υπουργός Οικονομικών γνώριζε το σύστημα αυτών των φορολογικών συμφωνιών. Από αυτή την άποψη, η απουσία του θεσμού fact-checker στην Ελλάδα προσωπικά με κάνει να θεωρώ ότι δεν υπάρχει σοβαρή αντιμετώπιση, τουλάχιστον από μεγάλα μέσα που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τέτοιου είδους θέσεις. Αυτά από εμένα. Θα μου δοθεί η ευκαιρία να μιλήσω και στη συνέχεια. Η Λεϊλά θα μας πει κάποια πράγματα για το Investigate Europe, για το Cross-Border Investigation, τις διασυνοριακές έρευνες και πώς λειτουργούν. Και ίσως μας δώσει και κάποια δυνατότητα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εδώ στην Ελλάδα σε σχέση με αυτόν τον τομέα. Λέιλα. You can take both. Okay. Good morning, everybody. I'm very pleased to be here today. I know that my colleague at Investigative Europe want me to talk about French military, which is my favorite area of investigation in France. But maybe I should say a few words about who we are, our group, which exists since 3 years now. So we exist in Greece through Nicolas. We exist in France. We exist in Norway, Italy, Germany, England. We are 10 correspondents living and working in each of our countries.
And we publish every 3 months one story, in, of course, all our country, but we collaborate with other countries like Belgium, Austria, Switzerland, Spain, and so. So, for instance, for the moment, we are working on a story. All our story has to be European wide. That means that they have to be to have an interest in every other country, which is a challenge. But for instance, the last story we published and that we are still publishing, it's about the 5G rollout and how the lobby of telecommunication are pushing for the new technology in all Europe. When we don't know about the health consequences yet. And to be honest, this idea is not mine. It's not Nicolas either. It was Ingeborg's in Norway. And that's the way we work. Every 3 months, we meet and we propose, every one of us, a story. At the very beginning of our history, Nicolas proposed a story about the lobby of the security regarding border in Europe, for instance. And this, a few months ago, Ingeborg proposed this story. Maybe a few words about how we work. So we meet every week in a chat room. What do you say, a conference room? And then we have a special chat room where we discuss on a daily basis. We are really in contact every day, and we tell about the other how our investigation is working. And then we have a very nice part, which is every 2 months we meet in a different country, and we meet for 2 years. 2 years, sorry, for 2 days work, 2 days meeting. And we discuss the story. And next month we will be in Athens, actually, the 10 of us, for the next story. I am not sure that I'm allowed to say about the topic yet. You can say. You can say. But it will be on fake news. And the way I'm saying it looks like easy, but it's really not easy to work the 10 of us. Because you can say that we are in a globalized world where everybody speaks perfect English, and that with social network we are now making all the same journalists. But believe me, it's not true. And for me, I experienced very hard with Investigate Europe. We need a lot of coordination. We have a German, actually, coordinator. We are going to, and it's a very difficult challenge to make everybody work on the same story at the same time. It's really a challenge. I remember, Nicolas, the first time we met, it was like two years ago, you told me, Leila, you are a caricature of a French journalist. And I was pretty shocked because no one told me that before. And you explained me that because I was drinking wine, I was smoking cigarette, and because I was debating every question all the time. And okay, so now I am a caricature. Giant caricature. That's it. So, where we come from. And so weeks after weeks, months after months, we discover the different way we work and our different journalist culture. I discover the way that how Greek are doing journalists too, which was very different from the French one or the German one. And so we're learning that every day. So that's a richness. It's difficult, but that's a richness. I don't know if I have to talk more and if they would have more questions. We have 1 or 2 minutes. One or more 2 minutes. So what I was saying is that,
of course, it's difficult, it's challenging, but it's a real richness. To give you the example of the 5G rollout, for instance, to work only on the story about your country, of course, you exposed your own company like SFR, Orange, etc. But when you work with the other, you discover that it's happening in all Europe. Whatever, it's not only the French citizen who are being who are living this experience, but it's all Europe who are living the same, and that's giving perspective of your story that you wouldn't have if you were working only on your country. And so, of course, maybe it's the same as ICIJ and all the other consortium, because now there are, I don't know, probably 10 or 20 consortium. But really, I hope that this experience will go on, because collectively and personally, it's helping a lot. Voilà. Can I ask you a question? Yes. When you produced the results of this investigation and published, did you reach out for media partners in other countries? What do you mean? Did you have partnerships with major media outlets in European countries, or was it published by Investigate Europe alone? No, we always publish in our country, in our own media. That means we work with Tagesspiegel, Corriere della Sera, in France with Marianne or Mediapart or Bastamag. In Greek, I can't pronounce it, but you can. Στην Ελλάδα, εφημερίδα των συντακτών και το Vice ήταν ως τώρα οι δύο εταίροι, media εταίροι, ας πούμε. And in the partnership of the 5G story, were there any refusals from big media to publish? Such a story. I ask this because I think there were mentioned names of people. Γιατί πιστεύω ότι αναφέρθηκαν ονόματα μεγάλων εταιριών τηλεπικοινωνίας. Ναι. Το βασικό ζήτημα σε αυτό είναι ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο ερώτημα, όχι μόνο για τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, αλλά επειδή υπάρχουν και πάρα πολλά τρόλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα γερμανικά δημοσιεύματα υπήρξαν εκατοντάδες σχολείων την πρώτη μέρα που βγήκε το ρεπορτάζ, στο Facebook, στο Twitter, όπου ανέφεραν ότι αυτό ήταν ψευδείς ειδήσεις. Το ζήτημα της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Το ίδιο συνέβη και στην Νορβηγία. Και εγώ θα δημοσιεύσω το ρεπορτάζ, το γαλλικό ρεπορτάζ, και το Mediapart είναι πάρα πολύ επιφυλακτικό και ελέγχει κάθε λεπτομέρεια, διότι γνωρίζει ότι θα υπάρξουν πάρα πολλά trolls που θα επιτεθούν. Εγώ, λοιπόν, χρησιμοποιώ μέσα ανεξάρτητα, γιατί οι εταιρείες τηλεφωνίας στη Γαλλία είναι οι πρώτοι πελάτες διαφήμισης στα μέσα. Οι SFR και άλλες εταιρείες χορηγούν πάρα πολλά χρήματα στα μέσα, οπότε προσπαθώ να χρησιμοποιήσω ανεξάρτητα μέσα. Οπότε δεν βρήκατε κάποιο συγκεκριμένο ειδησιογραφικό οργανισμό να δημοσιεύσει. Να σας πω την αλήθεια, ούτε καν το προσπάθησα. Πήγα ανεξάρτητα, διότι ήξερα ότι θα υπάρξει πρόβλημα και δεν ήθελα να υπάρχει κάποια πίεση σε όσα δημοσιεύω. Είναι ανεξάρτητη και αυτό που ήθελα εγώ να επιτύχω είναι να μην υπάρχει πληρωμή ή κάποια σύνδρομη. Ας πάμε λίγο στο Θοδωρή Χονδρόγιανο να δούμε και τι γίνεται στην Ελλάδα. Όχι τέτοιου είδους έρευνες, απαραίτητα με μεγάλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών, αλλά και σε μικρότερο βαθμό και σε μικρότερους διαφημιζόμενους, ας πούμε. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω το IMED που μας έδωσε την τιμή και τη χαρά να είμαστε σήμερα εδώ και να μιλήσουμε για τη δημοσιογραφία και πιο συγκεκριμένα την ερευνητική. Αυτό που θέλω να πω και εγώ από την αρχή είναι ότι η ιστορία μου δεν έχει πάρα πολύ το ενδιαφέρον που έχουν των παιδιών. Δηλαδή, η Λεϊλά συνεργάζεται με πάρα πολλούς δημοσιογράφους από το εξωτερικό, χάρη στο ίδιο και στα μεγαλύτερα project που έχουν πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο αντίκτυπο. Η ιστορία μου είναι λίγο πιο βαρετή και ξεκινάει. Αυτό που θα πούμε σήμερα είναι, θα θέλω να πω, είναι για να έχουμε λίγο το νήμα της διήγησης, πώς κόπηκαν δύο έρευνες και μικρότερο επίπεδο από των παιδιών, και αυτό είναι το τραγικό, σε ένα μέσο.
και θα μιλήσουμε για το Vice, στο οποίο εγώ εργαζόμουν και είχα συνεργαστεί εκεί και με τον Νικόλα και με τον Χάρη τον Καρανίκα. Τον Νικόλα τον Λεοντόπουλο, να δίνω και τα δύο παιδιά. Η ιστορία ξεκινάει λίγο βαρετά λοιπόν. Ήταν απόγευμα Κυριακής, βαριόμουν, σκρόλαρα απλά στο Facebook, δεν έκανα τίποτα. Και ξαφνικά βρίσκω το post ενός φίλου μου, δεν τον ήξερα προσωπικά, τον ήξερα μόνο στο Facebook, ο οποίος εργαζόταν στην ΕΡΤ και ανέφερε τα κακό κείμενα για το τι συμβαίνει σήμερα στην ΕΡΤ. Αυτό έγινε τον Απρίλιο. Εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον τι συμβαίνει στην ΕΡΤ. Είναι μια δημόσια επιχείρηση, την οποία την πληρώνουμε, άρα υπάρχει δημόσιο συμφέρον να μιλήσουμε γι' αυτό. Πώς θα την κάνουμε καλύτερη, πώς θα αντιμετωπίσουμε τα κακό κείμενα. Τότε λοιπόν ήταν Κυριακή, στέλνω αμέσως ένα mail στον αρχισυντάκτη μου και του λέω: θέλω να ασχοληθούμε με αυτό, θέλω να κάνουμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Και παίρνω αμέσως μια απάντηση σε δευτερόλεπτα. Μου λέει: το θέλω και εγώ, μου αρέσει να το προχωρήσουμε. Κάνουμε λοιπόν το ραντεβού με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος ήταν στο πρόγραμμα, ήταν στη διεύθυνση προγράμματος. Ξεκινάμε, κάνουμε ραντεβού, μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, γράφουμε, ξαναγράφουμε, ξαναγράφουμε. Και για να μην τα πολυλογώ, μετά από ένα μήνα περίπου έχουμε δύο κείμενα long form, 5.000 λέξεις το καθένα. Στα οποία λέμε ουσιαστικά τι συμβαίνει μέσα στην ΕΡΤ, τι δεν πάει τόσο καλά, τι μπορούμε να βελτιώσουμε, όλο αυτό το state of play και με την κυβέρνηση. Όπως αρκετοί γνωρίζετε, όταν κάνουμε μια έρευνα και υπάρχουν κάποιες καταγγελίες κατά μια εταιρεία, κατά ενός ανθρώπου, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι, αφού το γράψουμε και δούμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει, είναι να πάμε στον ίδιο και να του πούμε: ξέρεις κάτι, λέγονται αυτά για την εταιρεία την οποία διοικείτε, λέτε αυτά, λέγονται αυτά τα κακό σκήμενα, πείτε μας τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Έτσι λοιπόν, εμείς μιλώντας για την ΕΡΤ, στείλαμε δύο mail. Έστειλα δύο mail, το παρέδωσα το θέμα Δευτέρα πρωί στον αρχισυντάκτη μου και μετά έπρεπε να κάνω αυτό το πράγμα. Έστειλα δύο mail. Το ένα ήταν στο διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΡΤ, το κύριο Κωστόπουλο, τότε, τώρα είναι πρώην. Έχει αλλάξει η διοίκηση και του είπα λέγοντα αυτά. Και στείλαμε και ένα αντίστοιχο mail στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνία και Ενημέρωση, τον κύριο Παπά. Γιατί είναι ήταν υπουργός τότε, υπήρχε το Υπουργείο τότε. Υπήρχε ψηφιακής πολιτικής. Για ποιο χρονικό διάστημα μιλάμε περίπου? Είμαστε Απρίλιο του 2018. Οπότε δηλαδή. Μετά την αδειοδότηση των καναλιών. Μετά. Εντάξει. Και στέλνω λοιπόν αυτά δύο mail. Είναι Δευτέρα αυτό. Στέλνω τα mail κάπου, δεν θυμάμαι, μέσα στη μέρα όμως τη Δευτέρα. Και ενώ φανταστείτε, είναι Δευτέρα, δηλαδή έχει φύγει ο κόσμος γρήγορα από το newsroom και έχει φτάσει 8 η ώρα περίπου, 9 το βράδυ και είναι ελάχιστα άτομα. Εκεί που καθόμουν. Βγαίνει από μέσα ένα πρόσωπο, ένας από τη διοίκηση της εταιρείας, ο οποίος έρχεται κάθεται μπροστά μου και μου λέει: κάνουμε θέμα για την ΕΡΤ. Και λέω: ναι, κάνουμε. Μου λέει: ποιος το έδωσε? Λέω: ο αρχισυντάκτης μου, προφανώς. Δηλαδή, μη συζητάς με τον αρχισυντάκτη, σου δίνει ένα θέμα, το κάνεις τελείως. Και μου λέει τη πολύ χαρακτηριστική φράση, νομίζω, την οποία δεν έχω ακούσει πολλές φορές: το παγώνουμε το θέμα. Είναι εφημισμός αυτός. Το παγώνω το θέμα σημαίνει στο κόβο, δεν βγαίνει τελείως. Τουλάχιστον. Αυτό συνέβη σε συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό είναι μια ιστορία. Θέλω να πω ότι δεν ενημερώθηκα ουσιαστικά ποτέ για ακριβώς το λόγο τον οποίο κόπηκε αυτή η έρευνα, την οποία μετά είχαμε τη δυνατότητα και τη δημοσιεύσαμε στο Inside Story, στο οποίο εργάζομαι σήμερα, αφού παραιτήθηκα από το Vice. Και για να καταλάβουμε και το impact του πράγματος, σήμερα στο Inside Story έχουμε καταφέρει και με τη βοήθεια των παιδιών της αρχισυνταξίας εκεί και της διοίκησης να δημοσιεύσουμε 6 θέματα. Δηλαδή, όχι 2, 3, φτάσαμε στα 6 καθ' όλη τη διάρκεια. Μέχρι και την παρέτηση της διοίκησης ΕΡΤ. Άρα το θέμα ήταν εκεί. Όταν εγώ ρώτησα, ρε παιδί μου, το συγκεκριμένο πρόσωπο της διοίκησης, ότι θέλω να λίγο να με διακόπτω κιόλας ταυτόχρονα, να πω ότι έχουμε δύο δημοσιογράφους στο στήριο της υπόθεσης, είναι ότι μιλάμε μια έρευνα η οποία δεν έχει κάποιο impact. Δεν θα ρίχναμε καμιά κυβέρνηση όπως αυτά που κάνουν τα παιδιά. Είναι μικρότερο επίπεδο. Είναι σημαντικό αυτό, να δούμε ότι ούτε εκεί δεν φτάνουμε. Και το επόμενο είναι ότι έχουμε δημοσιογράφους, το συντάκτη και το αρχισυντάκτη, που γουστάρουν πάρα πολύ το θέμα, να το πω έτσι απλά. Το θέλουν πάρα πολύ. Είναι σημαντικό. Έχουμε πηγές, είναι σπάνιες, έχεις πηγές από μέσα. Και ξαφνικά σου λένε, στο κόβει μια διοίκηση. Άρα είναι σημαντικό ότι οι δημοσιογράφοι θέλανε. Οι δημοσιογράφοι θέλανε την ερευνητική δημοσιογραφία. Ήταν τα μαγαζιά που δεν ήταν υπαρξιακά φτιαγμένα να το θέλουν και εκείνα, γιατί σου λέει τώρα πού να μπλέξω κτλ. Όταν εγώ ρώτησα γιατί κόβει αυτό, και μάλιστα ήταν αφού είχα. Ρώτησα πολύ ειλικρινώς, αφού είχα υποβάλει την παραίτησή μου, άρα δεν υπήρχε λόγος να μου πει κάποιος όχι, είχε τελειώσει η σχέση μας, το διαζύγιο. Μου είπαν ότι είχε μπλέξει αυτή η ιστορία με άλλα πράγματα ταυτόχρονα της εταιρείας και δεν μπορούσαμε να τη βγάλουμε. Υπήρχε μια εμπλοκή δηλαδή, θα βάλω αυτή τη λέξη, θα βάλω την άλλη, μια εμπλοκή πραγμάτων, ίσως παραγόντων που δεν μπορούσε να βγει έρευνα. Το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα, άρα. Για να απαντήσω σε ένα βασικό σκέλος, τουλάχιστον με τη δική μου εμπειρία, πολύ μικρότερη από των παιδιών, και αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό. Δεν έχω τις εμπειρίες που έχουν τα παιδιά.
ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι που θέλουν να κάνουν ερευνητικά θέματα, δεν το φετιχίζω να πω ότι πρέπει να είναι τεράστια θέματα, να κάνουν reporting, να κάνουν ρεπορτάζ, τα οποία όμως ωστόσο μπορεί, επειδή είναι μικρή αγορά και επειδή και τα μέσα δεν το έχουν ίσως την ανεξαρτησία, να τα βγάλουν. Θοδωρή, συγγνώμη να σε διακόψω. Το streaming θα συνεχιστεί στην διπλανή αίθουσα, όπου είναι η συζήτηση για τα ντοκιμαντέρ και τη δύναμη της εικόνας. Μπορείς να συνεχίσεις τώρα. Ωραία. Άρα αυτός είναι ένας βασικός λόγος που σε πολλά μέσα κόβονται θέματα, τα οποία τα θέλουν οι δημοσιογράφοι, αλλά μπορεί οι διοικήσεις να μην τα θέλουν. Πάμε στο δεύτερο, το οποίο είναι ακόμα χειρότερο. Και θα πω γιατί είναι χειρότερο. Ταυτόχρονα με την έρευνα για την ΕΡΤ, έκανα μια έρευνα για τη Σαϊντολογία. Η Σαϊντολογία είναι μια εκκλησία η οποία εδώ στην Ελλάδα δραστηριοποιείται και στην Αμερική, ξεκίνησε από την Αμερική. Η έρευνα μου ήρθε η ιδέα γιατί είδα ένα ντοκιμαντέρ στο HBO, το Going Clear Scientology and the Prison of Belief. Εκεί πέρα έχουν αλληλεγγύες, ότι τι τους κάνουν, τους παίρνουν πολλά λεφτά κτλ. Όλα αυτά που λέει το ντοκιμαντέρ, εμένα μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον και ξαφνικά βρήκα μπροστά μου, πραγματικά ισχύει αυτό, δεν είναι βγαλμένο από το κεφάλι μου, βρήκα κάτω ένα χαρτί στη Σοφοκλέους, νομίζω ήταν σε κάποια οδό, στο κέντρο ήταν, με ένα χαρτί από κάτω, γιατί η εκκλησία ήταν εκεί στην Ευρυπίδου τότε και είχε πεταμένο χαρτί ότι ξέρετε, ψάχνεις την ευτυχία σου, δεν ξέρω εγώ τι, κάτι τέτοια, έλα σε εμάς και θα σας δώσουμε όλα. Τέλος πάντων, και μου έκανε τεράστια εντύπωση. Εγώ δεν ήξερα ότι δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Μπήκα στο site, τους βρήκα. Πάλι στον αρχισυντάκτη μου mail, εγώ εκείνη τη στιγμή. Να το κάνουμε και αυτό. Και ναι, να το κάνουμε. Το θέλει και εκείνος. Είναι ο ίδιος άνθρωπος. Είναι ο Δημήτρης Θοδωρόπουλος, με τον οποίο είχα μια πολύ καλή σχέση και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και που συνεργάστηκα μαζί του. Πολύ υποστηρικτικός. Κάνουμε λοιπόν την έρευνα. Ξεκινάει αυτό το Γενάρη του 2017. Ήταν ακριβώς μετά την ιστορία με το Σόρα. Ήταν αυτό που ξεκινήσαμε. Δηλαδή ήταν και ο Χάρης στο Vice. Το Γενάρη 17 ξεκινάμε, προχωράει το πράγμα, κάπου μέσα στο Σεπτέμβρη παραδίδω draft, ένα πρώτο draft με την έρευνα κτλ. Και περιμένω να μου πούν θα γίνει με την έρευνα. Ρωτάω, θα τη βγάλουμε, πότε θα βγει, δεν είχα καν, ακόμα δεν είμαστε στην ΕΡΤ, φανταστείτε, δεν είχε γίνει όλο αυτό με την ΕΡΤ. Μου λένε, θα το δούμε, θα κάνουμε αυτό από αυτό. Ούτε αυτή η έρευνα βγήκε. Ο λόγος ήταν στο τέλος. Και εδώ είναι που μου κάνει μια τρομερή εντύπωση, και ίσως αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα. Είναι όταν ρώτησα το λόγο, ο οποίος δεν μου δόθηκε ποτέ. Ένα άλλο πράγμα είναι ότι δεν σου δίνουν ακριβώς ενημέρωση. Είναι σαν να μην σέβονται κάπως τη δουλειά σου, δηλαδή δεν έχεις δουλέψει για τους ίδιους, δεν σου λένε. Ήταν ότι μου λέχθηκε ακριβώς αυτό, ότι θεωρήσαμε ότι αυτή η έρευνα ενέχει κινδύνους για την εταιρεία μας, νομικούς κινδύνους, κοινώς θα φάμε αγωγή και θα τους πληρώνουμε μια ζωή. Αυτό ήταν το. Το οποίο ουσιαστικά μου λέγει δύο πράγματα. Ότι εγώ είμαι κακός δημοσιογράφος εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Σου λένε ότι αυτό. Έτσι, είσαι κάνει μια δουλειά, του είσαι βάλει μια βόμβα στο μαγαζί και θα σκάσει αυτή τη βόμβα και θα έχουν οικονομική ζημία. Το επόμενο είναι ότι ο ίδιος άνθρωπος που μου το είπε πάλι από τη διοίκηση, δηλαδή δεν ήταν δημοσιογράφος, είναι ότι αυτοί δεν μπορούν να διαχειριστούν ένα θέμα. Δηλαδή το έρθει το μαγαζί και σου λέει ότι εσύ μου έχεις φέρει κάτι το οποίο είναι μηνύσιμο και εγώ το απορρίπτω επειδή δεν μπορώ να το κάνω μηνύσιμο. Το οποίο είναι ακόμα πιο σημαντικό γιατί ουσιαστικά σου δείχνει την άλλη μεγάλη παθογένεια που έχει. Που υπάρχουν σε μαγαζιά δημοσιογραφικά, ότι δεν είναι φτιαγμένα για να παράγουν τέτοιου είδους υλικό, που πάλι το λένε, είναι πολύ μικρότερα από αυτά που κάνει ο Χάρης και η Λιλά και ο Λεοντόπουλος. Δεν υπήρχε η διάθεση να καθίσουμε, και εκεί υπήρχε και το θέμα, μπήκε το νομικό, το οποίο μπαίνει πάρα πολύ συχνά στα δημοσιογραφικά μαγαζιά, γιατί είναι νομικοί οι λόγοι, δεν φταίμε εμείς, είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Άρα, για να μην μακρηγορώ, νομίζω ότι οι δύο ιστορίες δείχνουν το εξής, ότι δημοσιογράφοι που θέλουν να κάνουν ερευνητική δημοσιογραφία στην Ελλάδα υπάρχουν. Δεν ανακαλύψαμε τον τροχό, οι πρακτικές είναι σχετικά απλές, τις μαθαίνεις με ξύλο, με προσπάθεια τις μαθαίνεις. Ωστόσο, το σύνηθες πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι ότι η από πάνω, δηλαδή το πρόβλημα φεύγει από τους δημοσιογράφους και πάει σε μια διοίκηση, ότι εκεί δεν υπάρχει υποστήριξη και δεν υπάρχει ίσως. Και δεν είναι από αυτή τη σάρκα φτιαγμένα για να το θέλουν αυτό. Σου λένε, κάνε μου ένα μικρό, 500 λέξεις, φύγει 6 ώρα και στο ωράριό σου, δεν θέλουμε κάτι παραπάνω. Αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Με τον Θοδωρή είχαμε δουλέψει ένα αρκετά δύσκολο θέμα. Ήταν το ρωσικό πλυντήριο. Ακριβώς. Που βγήκε στο Vice όμως. Αυτό βγήκε. Σωστό. Βγήκε και στην τηλεόραση του Antenna. Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι ότι κόβονταν όλα τα θέματα, αλλά κάποια ήταν
λιγότερο επικίνδυνα από άλλα. Σωστό. Και επίσης, εγώ έχω αυτή την εμπειρία από το συγκεκριμένο δημοσιογραφικό μαγαζί, από το Vice. Υπάρχουν δυστυχώς ανάλογες και χειρότερες εμπειρίες και τα παιδιά μπορούν να μιλήσουν για αυτά σε άλλα media. Και κάτι που επίσης θέλω να πω πολύ τελευταίο είναι ότι η έρευνα της εντολογίας επίσης την βγάλαμε στο Inside Story, η οποία βγήκε τον Οκτώβριο και δεν έγινε και καμία μήνυση. Δεν άνοιξε μύτη, να το πω έτσι λαϊκά. Αυτό. Σε ευχαριστούμε. Νικόλα. Είσαι έτοιμος. Ωραία. Χαμός. Γεια σας. Καταρχήν, ευχαριστούμε που ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ το IMED που μας προσκάλεσε και μας έδωσε τη δυνατότητα να πούμε όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα, εγώ είχα κάποια πράγματα σκεφτεί να πω, αλλά με αυτά που είπαν οι τρεις τους, νομίζω για αυτά πρέπει να μιλήσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Να ξεκινήσω από το διεθνές. Γιατί υπάρχει μία αίσθηση στην Ελλάδα ότι τα προβλήματα λογοκρισίας, αυτολογοκρισίας, γραμμής, είναι μόνο ελληνικά. Έχουμε μία αίσθηση στην Ελλάδα ότι ο δικός μας τύπος είναι χάλια, οι δημοσιογράφοι είναι χάλια, έξω είναι τα φανταστικά μέσα, οι σπουδαίοι δημοσιογράφοι. Έχοντας δουλέψει πολύ τα τελευταία 10 χρόνια λόγω της ελληνικής κρίσης, κυρίως ως fixer με ξένα μέσα, έχω μία τελείως διαφορετική εικόνα σχέση με αυτό. Δηλαδή, τα προβλήματά τους έχουν αυτοί, τα προβλήματά τους έχουμε εμείς. Όπως λέει, θυμάμαι, μου είχε πει ένας παλιός δημοσιογράφος γι' αυτό, αυτοί έχουν τη δική τους κόλαση, εμείς έχουμε τη δική μας κόλαση. Προσπαθήσω γρήγορα να μιλήσω και για τις δύο κολάσεις, κατά κάποιο τρόπο. Παίρνοντας πάση ουσιαστικά από αυτό που είπαν τα τρία παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, ξεκινάω με τη Λέιλα. Το 5G, έτσι. Το 5G είναι ίσως η μεγαλύτερη επένδυση σε παγκόσμιο επίπεδο που θα γίνει τα επόμενα χρόνια στον τομέα της τεχνολογίας. Μιλάμε για εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ επένδυση. Και είναι ένα θέμα το οποίο αφορά την καθημερινότητα δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Γιατί δεν είναι, όπως λέμε στο κλιπάκι που φτιάξαμε, δεν είναι όπως το κακό φαγητό που αν δεν σου αρέσει δεν τρως ένα χάμπουργκερ και τρως υγιεινά. Με τις τηλεπικοινωνίες, είτε το θες είτε δεν το θες, είναι εκτεθειμένος. Είσαι εκτεθειμένος, δηλαδή δεν μπορείς να ξεφύγεις. Το 5G είναι το πρώτο θέμα με το Investigate Europe, στο οποίο στην πραγματικότητα είχαμε πρόβλημα να βρούμε media partners. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να πας σε έναν μεγάλο ειδησιογραφικό οργανισμό και να του προτείνεις ένα θέμα στο οποίο, όχι τυχαία, υπάρχει ελάχιστη κάλυψη, δηλαδή όλη η κάλυψη ως τώρα που υπάρχει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για το 5G, είναι θετική, είναι διαφημιστική. Ότι το 5G είναι ένα καταπληκτικό πράγμα που θα κατεβαίνουν οι ταινίες σε ένα δευτερόλεπτο. Αυτό μας λένε από το πρωί στο βράδυ, έτσι. Δεν είναι σαφές τι προβλήματα υγείας θα δημιουργήσει το 5G, αλλά αυτό είναι ακριβώς το αντικείμενο της δημοσιογραφικής έρευνας. Ακόμα και αν το συμπέρασμα που θα βγάλει μπορεί να είναι στη μέση ή μπορεί να είναι ότι είναι ασφαλές τελικά. Αλλά με κάποιο τρόπο πρέπει να γίνει. Για να δώσω το μέτρο του τι συζητάμε, η Vodafone, που είναι μία από τις μεγάλες εταιρείες στο rollout του 5G, έχει ετήσιο παγκόσμιο διαφημιστικό προϋπολογισμό 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Είναι λοιπόν λογικό για τα μέσα να αποφεύγουν τέτοια θέματα. Και φυσικά το ίδιο ισχύει και στην Ελλάδα. Θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο δεν χρειάζεται να είναι κανείς ερευνητής δημοσιογράφος για να πάει να το ψάξει. Αν μπει απλώς κανείς στα ελληνικά παρατηρητήρια της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, που υπάρχουν 3 στην Ελλάδα και είναι όλα σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, Δημόκρητος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΕΚΠΑ. Και τα 3, δηλαδή προσέξτε, τα επιστημονικά προγράμματα τα οποία μετρούν την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Και στα 3 ο χρηματοδότης είναι στο 1 η Vodafone, στο άλλο η Wind και στο 3 η Cosmote. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι ερευνητής δημοσιογράφος για να πεις ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτό. Σκεφτείτε, αυτοί είναι οι οργανισμοί οι οποίοι μας λένε αν υπάρχει πρόβλημα με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ή όχι. Άρα υπάρχει θέμα. Τώρα, τα πράγματα που είπαν τα παιδιά. Θα προσπαθήσω να ενώσω λίγο τις δύο ιστορίες γιατί έχουν κάτι το καταπληκτικό. Δηλαδή το θέμα δεν είναι απλώς. Ωραία, κάνουμε θέματα, έχουμε πρόβλημα με τα μέσα μας, δεν τα δημοσιεύουν. Στις ιστορίες που θα πω, γιατί ο Χάρης δεν την είπα, αλλά θέλω να την πω, υπάρχει κάτι άλλο καταπληκτικό που θα το εξηγήσω. Και δεν το είπε και ο Θοδωρής για τη δική του ιστορία. Ο Θοδωρής, όταν έκανε την καταπληκτική έρευνα για την ΕΡΤ, που δεν είχε κάτι το σκανδαλώδες, πάλι έκανε το προφανές. Βρήκε πηγές από μέσα, δούλεψε πολλούς μήνες γιατί τον παρακολουθούσαμε. Πάρα πολλή δουλειά. Δούλευε σε ένα μέσο. Το οποίο είναι δεξιό. Πάνω από το Vice είναι ο Αντένα.
Δηλαδή, είναι τρελό αν το σκεφτείτε. Στην Ελλάδα δεν δημοσιεύτηκε μία έρευνα για την ΕΡΤ, ας πούμε λοιπόν εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε καν από ένα δεξιό μέσο. Είναι πραγματικά αστείο. Ο άλλος, από εδώ πέρα, ο νομάς της ερευνητικής δημοσιογραφίας που τα τελευταία 4 χρόνια έχει αλλάξει πόσα μέσα. 5 μέσα. Είναι το μοναδικό μέλος του ICIJ στην Ελλάδα, ο μόνος Έλληνας δημοσιογράφος που μπορεί να έχει πρόσβαση στις διαρροές και αναγκάζεται κάθε φορά να αλλάξει μέσο. Γιατί αναγκάζεται να αλλάξει μέσο? Γιατί αυτό που βρίσκει στην έρευνά του πρέπει να καταφέρει να βρει ένα μέσο που να είναι συμβατό με το εύρημα. Παρ' όλα αυτά, το τελευταίο μεγάλο θέμα του Καρανίκα, η offshore της Μαρέβα Μητσοτάκη. Σωστά. Τα Paradise Papers. Τα Paradise Papers, ένας μεγάλος θησαυρός δεδομένων, που μέσα έχει μια λεπτομεριούλα για το υπόλοιπο κοινό, αλλά για το ελληνικό κοινό η σημαντική ιστορία είναι η offshore της Μαρέβας. Πού δουλεύει ο Χάρης Καρανίκας όταν κάνει το θέμα αυτό? Δουλεύει στον Όμιλο Σαββίδη, Παύλα, News247, Μάρης. Σωστά. ΣΥΡΙΖΑΙΚΟ μέσο. Φίλο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα θα έχουν λόγο να το διαφημίσουν αυτό το θέμα που τους φέρνει ο Χάρης Καρανίκας. Περιμένουμε να βγει το θέμα, παίρνουμε το Έθνος την επόμενη μέρα και έχει πρώτο τίτλο, οκτάστηλο που λέγανε παλιά, η απάντηση της Μαρέβας για τις καταγγελίες για τις offshore. Σωστά. Κάτι τέτοιο ήταν. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ακόμα και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ακόμα και τα μέσα τα οποία συμφωνούν με την ατζέντα της δημοσιογραφικής μας έρευνας, πολιτικά, και θέλουν να την εκμεταλλευτούν, υπάρχει ένα επίπεδο διαπλοκής που πάει ακόμα πιο πάνω, που ακόμα και αυτά δεν μπορούν να τα παίξουν. Που είναι πραγματικά κωμικοτραγικό. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το εξηγώ αρκετά για να δείξω πόσο αστεία είναι αυτή η κατάσταση. Έτσι. Τώρα, κάτι θέλω να πω από την αρχή. Και πάντοτε το λέω, είναι λίγο κουραστικό και βαρετό, αλλά θα το πω. Για μένα η ιδέα, το κόνσεπτ ερευνητική δημοσιογραφία είναι ένας μεγάλος πλεονασμός. Δεν ξέρω αν το σωστό είναι το σχήμα που λένε είναι πλεονασμός ή ταυτολογία. Ένα από τα δύο. Ή και τα δύο. Δηλαδή, κάθε δημοσιογραφία, κάθε καλή δημοσιογραφία είναι ερευνητική. Και μάλιστα στην Ελλάδα είναι λίγο ξενόφερτος ο όρος και η λογική της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Στην Ελλάδα, εγώ θυμάμαι από μικρός που μου άρεσε να ασχολούμαι με τις εφημερίδες κτλ., αλλά και μετά μεγαλύτερος, χρησιμοποιούμε τη λέξη ρεπορτάζ. Και μάλιστα τη χρησιμοποιούμε με τρόπο διαφορετικό από ό,τι το χρησιμοποιούν στην Αγγλία και θα έλεγα και στη Γαλλία. Και εννοούμε αυτό ακριβώς. Εννοούμε την έρευνα. Και λέμε ακόμα καλύτερα, που έχει και μια μικρή ποίηση μέσα όρος, λέμε ελεύθερο ρεπορτάζ. Και παλιά στις εφημερίδες υπήρχε ο ελευθερατζής που έκανε ελεύθερο, ας πούμε, ρεπορτάζ. Που αυτό είναι αυτό που λέμε σήμερα ερευνητική δημοσιογραφία. Άλλο παράδειγμα από τα παιδιά πάλι, γιατί δεν έχει τώρα να μιλήσω, είπε ο Χάρης, να μιλήσω εγώ για ιστορίες με την ελευθεροτυπία πριν 30 χρόνια. Εντάξει, δεν είναι. Όχι, δηλαδή, 30, δηλαδή. Αν συνέβαιναν τέτοια πράγματα στην ελευθεροτυπία και δεν είναι γνωστά, καλό θα ήταν να δούμε και λίγο και την κουλτούρα των μέσων που εμφανίζονταν ως προοδευτικά. Αλλά θέλω να κερδίσω την ευκαιρία, επειδή έχετε κάνει πολύ σημαντικά πράγματα και οι τρεις σας, και το πιστεύω ακράδαντα αυτό, θέλω να πω για κάποια πράγματα δικά σας. Η Λέιλα δεν σας μίλησε για την πάρα πολύ σημαντική έρευνα που κάνει τα τελευταία χρόνια για ένα θέμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο, που είναι η σεξουαλική βία στο γαλλικό στρατό. Για το θέμα έχει βγάλει και ένα βιβλίο, το οποίο λέγεται, νομίζω, ο αόρατος στρατός. Και ουσιαστικά είναι πάλι μια ιδανική πάσα για να πούμε ότι τι γίνεται στην Ελλάδα με αυτά τα θέματα. Δηλαδή, τη δυσκολία που έχουμε στην Ελλάδα να καταπιαστούμε με θέματα που στην πραγματικότητα είναι ταμπού. Ο στρατός, ο ελληνικός στρατός, όπως και άλλοι τέτοιοι θεσμοί, είναι ένα ταμπού στην Ελλάδα. Ασχολούμαστε ίσως με τα εξοπλιστικά και ακόμα και με αυτά πάντα με πολιτικό κριτήριο και ακόμα και με αυτά μετά από 20-30 χρόνια, δηλαδή σήμερα ψάχνουμε τις μίζες του Τσοχαντζόπουλου στη δεκαετία του 90, πραγματικά 30 χρόνια αν το σκεφτείς. Σε 30 χρόνια φαντάζομαι θα ψάχνουμε τις σημερινές μίζες. Αλλά ο στρατός είναι ένας πολύ μεγαλύτερος οργανισμός. Είναι ο Χριστόφορος ο Κάσδαγλης εδώ και είναι μια απόδειξη ότι σε αυτό πάμε πίσω. Γιατί τουλάχιστον στη δεκαετία του 80 και του 90 είχε δημιουργηθεί ένα κίνημα πραγματικά από τα κάτω με το, πώς λεγότανε, απολύεσαι. Φαντάρε που πας. Που έπαιρνε ουσιαστικά, είχε ως ανταποκριτές τους Έλληνες φαντάρους και παίρνανε πληροφορίες στην ελευθεροτυπία και γράφανε γι' αυτό.
Το ερώτημα είναι, στην Ελλάδα δεν ασχολούμαστε με το στρατό γιατί δεν έχουμε τι να πούμε ή γιατί δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με το στρατό. Και επίσης, μιας και είπαμε σεξουαλική βία, είναι πολύ καλή ευκαιρία να πω για ένα άλλο από τα αγαπημένα μου θέματα ως προβληματισμός. Έτσι. Έχουμε σε όλο τον κόσμο ένα τεράστιο trend και μια τεράστια μόδα που δεν είναι μόδα, είναι πραγματικό πρόβλημα, που είναι το κίνημα του μητού σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Της σεξουαλικής παρενόχλησης. Τώρα, αν με ρωτήσετε υποκειμενικά, εγώ έχω αρκετές επιφυλάξεις για τον τρόπο που η δημοσιογραφία του μητού γίνεται, ιδίως στην Αμερική. Δηλαδή, πιστεύω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που υπάρχει αρκετός κανιβαλισμός σε σχέση με τον τρόπο που γίνεται αυτή η διαδικασία. Μπορώ να αναφέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που ίσως να μην είναι γνωστό σε πολλούς. Σε ένα από τα καλύτερα περιοδικά του κόσμου και πάρα πολύ προοδευτικό, στο New York Times, New York Review of Books, απολύθηκε ουσιαστικά ο διευθυντής του περιοδικού, που δεν είναι ένας απλός δημοσιογράφος, είναι ένας, κατά τη γνώμη μου, από τους κορυφαίους διανοούμενους κιόλας στον κόσμο, ο Ιαν Μπουρούμα, Ολλανδός, επειδή δημοσίευσε μία μαρτυρία ενός πρωταγωνιστή σε μία υπόθεση Me Too που δεν ήταν θύμα, αλλά ήταν θήτης. Δηλαδή, δημοσίευσε την πλευρά του κακού. Και μέσα σε λίγες ώρες απολύθηκε. Για μένα αυτό είναι λάθος. Αλλά αυτή είναι η αμερικάνικη πραγματικότητα. Η ελληνική πραγματικότητα ποια είναι? Η ελληνική πραγματικότητα είναι ότι ζούμε σε μία χώρα που δημοσιογραφικά το θέμα της σεξουαλικής βίας, αλλά και σε χαμηλότερη βαθμίδα, το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης, αλλά όταν λέω, δεν λέω θεωρητικά, να λέμε δεοντολογίες και θεωρητικά κτλ., μιλάω για πραγματικό ρεπορτάζ. Δεν το πιάνει κανένας. Υπάρχει πολύ μεγάλος φόβος να μιλήσουμε για το θέμα με πραγματικά περιστατικά. Εγώ θυμάμαι όταν μπήκα στη δημοσιογραφία ότι υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα μέσα στο newsroom, λιγότερο στην ελευθεροτυπία, πρέπει να πω, αλλά και στην ελευθεροτυπία, πολύ περισσότερο σε άλλα μέσα. Υπήρχε πολύ σοβαρό ζήτημα σεξουαλικής παρενόχλησης, υπήρχε πολύ σοβαρό ζήτημα bullying με τις γυναίκες συναδέλφους. Οι φίλες μου έπρεπε να ακολουθήσουν μία πολύ συγκεκριμένη στρατηγική για να το αποφύγουν αυτό. Δηλαδή, έπρεπε από το πρωί στο βράδυ να σκέφτονται πώς θα αντιμετωπίσουν τους άντρες ανώτερούς τους, αν θέλουν να μείνουν μέσα στο δημοσιογραφικό παιχνίδι, έτσι. Πού είναι σήμερα τα ρεπορτάζ για αυτό το πράγμα στην Ελλάδα? Άρα, έχουμε και σε αυτό έλλειμμα. Και θέλω να πω κάτι που είναι έτσι σαν γενικότερη παρατήρηση, ότι στην Ελλάδα λέμε όλοι ότι είμαστε πολύ κρατιστές, ότι ασχολούμαστε όλο με το κράτος. Εγώ έχω το αντίθετο πρόβλημα. Το πρόβλημα ότι ως δημοσιογράφοι ασχολούμαστε με το κράτος, αλλά δεν ασχολούμαστε με όλους τους θεσμούς που δεν είναι το κράτος. Δηλαδή, είπα, το στρατό. Θα μου πείτε, είναι το κράτος, δεν είναι ακριβώς το κράτος, είναι κάτι άλλο. Η εκκλησία. Απόψε τα παιδιά του IMED, από ό,τι ξέρω, θα προβάλλουν το Spotlight. Έτσι, ένα καταπληκτικό έργο που σάρωσε στα Όσκαρ, που είναι για τις ιστορίες πάλι σεξουαλικής βίας στην Καθολική Εκκλησία της Βοστόνης, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή, τώρα φανταζόμαστε ότι στην ελληνική εκκλησία δεν έχουμε ανάλογα περιστατικά. Πού είναι τα περιστατικά, πού είναι στην κάλυψη του τύπου? Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε μια δυσκολία να πιάσουμε τα θέματα που είναι λίγο πιο δύσκολα και τους θεσμούς που δεν είναι το κράτος. Για το κράτος είναι πολύ πιο εύκολο να γράψουμε. Αν πάω τώρα στις εταιρείες, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Μπορώ να σας αναφέρω μεγάλες ελληνικές εταιρείες, τις μεγαλύτερες στην πραγματικότητα, για τις οποίες ακόμα και αν ψάξεις στον ελληνικό τύπο, δεν θα βρεις ούτε μισό ρεπορτάζ. Θα βρεις διαφημιστικό ρεπορτάζ, θα βρεις γκρίζο διαφημιστικό ρεπορτάζ. Η μόνη περίπτωση, εγώ το λέω, είναι η αποκαλυπτική δημοσιογραφία, η κακή, θα εξηγήσω τι εννοώ, και η μη δημοσιογραφία. Η μη δημοσιογραφία είναι ότι δεν τα ακουμπάμε. Η μόνη περίπτωση, δυστυχώς, που θα βρεις τέτοια ρεπορτάζ, είναι όταν κάποιος έχει ατζέντα ο ένας εναντίον του άλλου. Ο ένας επιχειρηματίας που βάζει τους δημοσιογράφους να γράψουν εναντίον του άλλου επιχειρηματία. Αλλά πραγματικά δεν έχω και πρόβλημα να σας αναφέρω, αλλά δεν είναι το θέμα να μπούμε στην ονοματολογία εδώ πέρα. Υπάρχουν σήμερα ελληνικές εταιρείες για τις οποίες δεν γράφει κανένας τίποτα. Έχουμε να σας δώσω ένα πρόσφατο παράδειγμα που πάλι ήταν σοκαριστικό. Είχαμε την ιστορία με τις εταιρείες συμφερόντων του Δημήτρη Μελισσανίδη στην Αμερική, που γράφαν οι Financial Times, έγραφε η Wall Street Journal, και στην Ελλάδα η μόνη εφημερίδα που έγραφε ήταν
το συγκρότημα που έχει σχέση με τον κύριο Μαρινάκη μόνο και μόνο επειδή έχουν άλλη δικαία. Για τους υπολείπους δεν υπήρχε το θέμα. Μιλάμε έτσι για ρεπορτάζ, για απλές ειδήσεις. Και για να βγάλω αυτό που κατά τη γνώμη μου είναι μέσα στο δικό μου το μυαλό, το ταραγμένο μυαλό μάλλον, ο ελέφαντας στο δωμάτιο, αντίστοιχο ζήτημα κατά τη γνώμη μου υπάρχει και με τα μεγάλα ιδρύματα. Δηλαδή όταν λέω ιδρύματα, λέω το Ίδρυμα Ωνάση και το Ίδρυμα Νιάρχος. Και να το εξηγήσω πώς το εννοώ. Τα ιδρύματα αυτά είναι στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες και έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη δράση στην Ελλάδα. Έχουν διοχετεύσει στην ελληνική κοινωνική και πολιτιστική ζωή πάρα πολλά χρήματα, μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ. Και δεν το λέω επειδή βρίσκομαι εδώ, το λέω γιατί πραγματικά το πιστεύω, το αποτύπωμά τους είναι θετικότατο. Θα έλεγα σε πολλές περιπτώσεις ενθουσιαστικό. Το ερώτημα όμως που πρέπει να τεθεί στους δημοσιογράφους είναι στα 15, στα 20, στα 30 χρόνια που δουλεύουν τα ιδρύματα αυτά στη χώρα μας, ποια είναι η δημοσιογραφική κάλυψη της δράσης τους. Δηλαδή έχουμε μονίμως θετικά ρεπορτάζ, μονίμως διαφημιστικά ρεπορτάζ, δεν έχουμε κανένα προβληματισμό. Το οποίο δεν είναι ένα πρόβλημα για τα ιδρύματα στην πραγματικότητα. Και δεν το λέω επειδή είμαστε εδώ και θέλω να είμαι ευγενικός. Είναι ένα πρόβλημα για τη δημοσιογραφία και τους δημοσιογράφους. Ότι δεν μας περνάει καν από το μυαλό μας. Και πάλι δεν μιλάω για τις αποκαλύψεις και τα σκάνδαλα. Μιλάω για την απλή καθημερινή δημοσιογραφία. Με τον ίδιο τρόπο που ο διαπιστευμένος δημοσιογράφος πάει στον Πολάκη και πλακώνεται, ή πάει στον παπά και προσπαθεί. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αν πάει στον παπά, δεν θα το βάλουν το θέμα. Λάθος παράδειγμα ο παπάς. Αλλά για τα ιδρύματα είναι αδύνατο να διαβάσει κανείς κάτι στην Ελλάδα. Είναι δηλαδή πρόβλημα και αυτό της παθογένειας. Για να το διεθνοποιήσω, το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Αντίστοιχο πρόβλημα με τα ιδρύματα υπάρχει στο εξωτερικό. Και με αυτό, μάλλον τελειώνει και ο χρόνος μου, τα είπα όλα. Αλλά θέλω να το πω γιατί δεν θέλω να φαίνεται ότι είναι ελληνικό το θέμα. Έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση στην παγκόσμια ερευνητική δημοσιογραφία που οι δύο παραδοσιακοί πόλοι χρηματοδότησης, που ήταν το κράτος και οι ιδιώτες, έχουν υποχωρήσει. Και έμεινε ένα μεγάλο κενό. Και αυτό το μεγάλο κενό, σε παγκόσμιο επίπεδο, το καλύπτουν τα ιδρύματα. Το ίδιο είναι και στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό που κάνει το IMED τώρα στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι Έλληνες δημοσιογράφοι το έχουν τρομερή ανάγκη. Έχουν τρομερή ανάγκη κάποιον και να τους βοηθήσει και να τους κατευθύνει και να τους φιλοξενήσει κτλ. Το ίδιο συμβαίνει και στο εξωτερικό. Αλλά και εκεί υπάρχει ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Δηλαδή, υπάρχει το Open Society Foundations, του τρομερού και φοβερού Σόρος, που είναι και εκεί ο ελέφαντας στο δωμάτιο και θα το εξηγήσω σε πολύ λίγα λόγια για να τελειώνουμε. Εκεί το πρόβλημα είναι άλλο. Έχεις ένα τεράστιο ίδρυμα. Μιλάμε τώρα για δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ ουσιαστικά δράσης. Εγώ θεωρώ τη δράση του Ιδρύματος Σόρος γενικά πάρα πολύ θετική. Θεωρώ τα περισσότερα πράγματα που κάνουν, συμφωνώ κιόλας με αυτά. Αλλά την ίδια ώρα τι γίνεται. Έχεις τους μισούς που είναι οι ξενόφοβοι, οι αντισημίτες, οι ακροδεξοί, που βρίζουν το Σόρος και ανακαλύπτουν δράκους και θεωρίες συνωμοσίες κτλ. Αλλά έχεις τους άλλους μισούς, που δεν είναι μισοί, είναι περισσότεροι, την καλή δημοσιογραφία, που δεν μπορείς να διαβάσεις μισό ρεπορτάζ της προκοπής για το Ίδρυμα Σόρος στο διεθνή τύπο. Να πω εδώ για να κάνω και το κλασικό disclaimer που λένε ότι το Investigate Europe, ένα κομμάτι της χρηματοδότησης που έχει, προέρχεται από το Open Society. Αλλά, Νικόλα, μας τελειώνει ο χρόνος. Okay. Για να δω αν έχω κάτι άλλο να πω. Ωραία, να πω και ένα τελευταίο πράγμα που δεν είναι έτσι αποκαλυπτικό και όλα αυτά που λέμε. Εγώ θέλω να αλλάξω και λίγο την ιδέα. Η ερευνητική δημοσιογραφία είναι ένα πάρα πολύ γοητευτικό πράγμα. Είναι καταπληκτικό να είσαι μέσα σε αυτό. Τα έργα τα λένε πάρα πολύ ωραία. Αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα αντικείμενο που έχει πραγματική οδύνη. Δηλαδή, οι ερευνητές δημοσιογράφοι, μιλάω για τον Καρανίκα, μιλάω για τη Λέιλα, μιλάω για τον Θοδωρή, γιατί το ξέρω, ξέρω τα πραγματικά τους παραδείγματα, είναι άνθρωποι μόνοι, έχουν οδύνη στο να βγάλουν το θέμα τους. Πολλές φορές οι υπόλοιποι δεν τους καταλαβαίνουν τι ψάχνουν. Δηλαδή, οδύνη δεν είναι μόνο για το αντικείμενο του θέματος, είναι και για τους ίδιους. Πολλές φορές, ο Χονδρόγιανος. Ο Χονδρόγιανος έγινε διάσημος για το θέμα με τα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ, καλός ή κακός, με αντιδικίες από εδώ από εκεί, που έκανε στο Inside Story. Αλλά τα θέματα του για τις κοινομαχίες, για παράδειγμα, στο Vice ή για τη Σαϊντολογία, έχουν πάρα πολύ μικρό impact. Και αυτό που θέλω να πω, αν μας ακούνε και άνθρωποι νεότεροι που θέλουν να μπουν τώρα στη δημοσιογραφία, την παίρνω την ατάκα από το βιβλίο ενός κατά τη γνώμη μου μυθικού δημοσιογράφου, του Seymour Hersh, που κατά τη γνώμη μου είναι ένας από τους μεγαλύτερους δημοσιογράφους στην ιστορία της ερευνητικής δημοσιογραφίας στον κόσμο, Αμερικανός,
και έχει βγάλει, είναι 80 τόσο χρονών και έχει βγάλει μερικά από τα ωραιότερα θέματα, από τη σφαγή του My Lai στο Βιετνάμ μέχρι το Abu Ghraib. Που αυτό στο τελευταίο βιβλίο που έγραψε, που το είχα μαζί μου, ήθελα να σας το δείξω κιόλας, που λέγεται Reporter, που είναι και πολύ ωραίος τίτλος, λέει συνέχεια για τα unwanted truths, δηλαδή τις αλήθειες που κανένας δεν θέλει να ακούσει. Και έχει κάπου σε μια υποσημείωση του βιβλίου του κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, που λέει ότι κανένας πραγματικός reporter δεν είναι για πολύ καιρό αρεστός, ούτε καν μέσα στο ίδιο του το μέσο, ούτε καν με τους ίδιους τους συναδέλφους, ούτε καν με τον αρχισυντάκτη. Δηλαδή, είναι πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται. Ευχαριστούμε τον Νικόλα Λεοντόπουλο. Να προσθέσω κι εγώ κάτι σε σχέση με τα ιδρύματα και πώς υπάρχει και η διαφορετική αντιμετώπιση. Στα Paradise Papers που δημοσιεύθηκαν τον Νοέμβριο, αν θυμάμαι καλά, του 2017, υπήρχε μέσα και ο Σόρος, μια εταιρεία του. Ο Σόρος χρηματοδοτούσε το ICIJ επίσης, το Open Society Foundation. Το ICIJ του έστειλε ερωτήματα για να απαντήσει σε σχέση με την εταιρεία. Δεν απάντησε, αλλά εδώ έχουμε ένα μέσο το οποίο στέλνει χρήματα, στέλνει ερωτήσεις και βάζει απέναντί του το χρηματοδότη, έναν από τους χρηματοδότες του. Πράγμα που για μένα δεν μπορούμε καν να το φανταστούμε να συμβαίνει στην Ελλάδα. Ένα άλλο παράδειγμα, αυτό αφορά την παγκόσμια λίστα Lagarde, Swiss Leaks, ή όχι, πάλι, όχι, συγγνώμη, ήταν τα Panama Papers πάλι, βρέθηκε ο Bernard Arnault με offshore. Ο Bernard Arnault είναι βασικός φυσιολογικό πράγμα, είναι βασικός χρηματοδότης όμως της Le Monde. Η Le Monde το δημοσίευσε. Δημοσίευσε τη συμμετοχή του χρηματοδότη στην offshore αυτή. Η αντίδραση του χρηματοδότη ήταν να αποσύρει το διαφημιστικό πρόγραμμα της Louis Vuitton για 6 μήνες και μετά να συνεχίσει κανονικά. Και αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να το συναντήσουμε στην Ελλάδα. Αυτά ήθελα να πω. Αν θέλετε να έχουμε κάποιο χρόνο για ερωτήσεις, αν υπάρχει κάποιος που θέλει. Ευχαριστώ πολύ. Πόσο ανοιχτό και δεκτικό είναι το κοινό στην Ελλάδα για investigative stories, δηλαδή υπάρχει appetite από τον κόσμο? Νομίζω πως υπάρχουν δύο τάσεις. Η πρώτη είναι η εύκολη λύση που λέμε ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι λάθος και είναι μια δικαιολογία δική μας. Στην πραγματικότητα, αν του δώσει τον άλλον άνθρωπο καλό content, ενδιαφέρον, που του λέει κάτι, θα το δει. Βλέπουμε και στο Netflix, για παράδειγμα. Εδώ καλά. Βλέπουμε και στο Netflix, για παράδειγμα, ότι πολλά ντοκιμαντέρ δύσκολα ο κόσμος τα βλέπει. Δηλαδή, αν είναι κάτι ενδιαφέρον. Και εδώ, συνήθως μεταξύ μας κλεινόμαστε. Λέμε ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται, δεν καταλαβαίνει. Που δεν υπάρχει αυτό. Από την άλλη. Τουλάχιστον εγώ αυτό το βιώνω αρκετά. Υπάρχει ένα αίσθημα μοναξιάς. Και είναι λίγο αυτό που είπε πριν ο Νικόλας, ότι μπορεί να ασχολείσαι με ένα θέμα, να έχεις φάει πολύ ξύλο έξω στο ρεπορτάζ ή και μέσα στο newsroom, έτσι όπως πρέπει, για να βγάλεις ένα θέμα, να βγει ένα Σάββατο και να μην το διαβάσει κανείς. Δηλαδή να το δουν ελάχιστοι άνθρωποι. Και μετά μπορεί και να σου έρθει και αγωγή γι' αυτό ή να σου γίνει μια μήνυση. Και να τρέχει στα δικαστήρια για ένα θέμα που δεν έχει κάνει καν impact. Ενώ δεν το έχει διαβάσει. Το ξέρει εσύ, το ξέρει η πηγή, το ξέρει αυτό για τον οποίο έγραψε. Και αυτοί οι τρεις θα τρέχουν για 5 χρόνια. Άρα νομίζω ότι είναι κάπου στη μέση σχετικά με αυτά τα δύο πράγματα. Όχι. Γιατί τα απάντησε ο Θεοδωρής για να κάνουμε και άλλες ερωτήσεις και άλλη κουβέντα. Και άλλη κουβέντα. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Καλησπέρα. Με συγχωρείτε λίγο για τη φωνή μου. Παναγάκης Γιώργος, είμαι από κάποιο ΙΕΚ δημοσιογραφίας, γι' αυτό ήρθα να παρακολουθήσω και λίγο αυτές τις συζήτειες. Σε μια συζήτηση για το fake news, είχε παρουσιαστεί το μοντέλο ότι ουσιαστικά οι ίδιοι αναγνώστες να στηρίξουν
τα ΜΜΕ και την έρευνα που γίνονται, όπως κάνανε οι New York Times, προωθήσανε μετά την επίθεση που δεχτήκαν από τον Τραμπ το subscription και πετύχανε δεκαπλασιασμό των subscription τους. Μήπως και αυτό θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα, γιατί είπαμε, ας πούμε, αν ο κόσμος θέλει και αν ο κόσμος μπορεί να βοηθήσει, να προωθηθούμε στον κόσμο. Ήδη μιλήσαμε και υπάρχουν μέσα τα οποία έχουν και απευθύνονται και κάνουν σοβαρές έρευνες, έχουν σοβαρό τέτοιο, έχουν fact-checkers, μας είχαν πει, νομίζω για το New York Times, δεν θυμάμαι, ότι ας πούμε υπήρχε ένα ολόκληρο δωμάτιο, το οποίο ήταν αφιερωμένο μόνο και μόνο στο fact-checking, ας πούμε, για παράδειγμα. Πολύ σημαντικό. Αν πάμε στην Ελλάδα, εμείς έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ και μέσα από τα ελληνικά hoaxes και μέσα από αρκετές ζωές. Είναι αυτό το θέμα. Ήμως υπάρχει και αυτή η λύση, γιατί θα δούμε ότι υπάρχει και κόσμος, άρα μπορεί να το δείξεις και σε αυτόν ο οποίος θα σου πει ότι δεν υπάρχει, ότι δεν υπάρχει ζήτηση για την δημοσιογραφία οποιοδήποτε είδος, ερευνητική και μη, και μπορεί να έχεις και μια πρόσβαση, να έχεις και μια ασφάλεια σε εισαγωγικά πολλά. Θα ήθελα να μπορούσες περί αυτού. Μήπως πρέπει να απαντήσει πάλι ο Θοδωρής, γιατί είναι σε συνδρομητικό μέσο. Και μπορεί να μας πει, να μας δώσει μια εικόνα σχετικά με το πόσο είναι οι Έλληνες διατεθειμένοι να πληρώσουν για να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Αυτό, ευχαριστώ το Χάρη αυτό, γιατί θα ήθελα να πω για το Insight Story σχετικά με αυτό. Πριν από τρία χρόνια περίπου, πριν από σχεδόν ακριβώς τρία χρόνια, ξεκίνησε το Insight Story, το οποίο ήταν μια, νομίζω, έτσι όπως το βλέπω εγώ δεν ήμουν ανάμεσα ανθρώπους που αποφάσισαν να το ξεκινήσουν, μια τρελή προσπάθεια στο κενό, η οποία συνεχίζει και υπάρχει και ήταν αρκετά γενναία από τους ανθρώπους που την πήραν, γιατί δεν υπήρχε κανένα άλλο μέσο με συνδρομή στην Ελλάδα. Δηλαδή, κανένα άλλο μέσο δεν είχε πει ποτέ πλήρωσέ με για να κάνω έρευνα. Όπως αντίστοιχα, την ώρα που άλλος έχει το Netflix, την ώρα που άλλος έχει ένα συνδρομητικό για να βλέπει μπάλα, όλο αυτό ήρθε και έγινε. Άρα, εγώ νομίζω ότι δουλεύοντας στο Inside Story, που σημαίνει ότι έχουμε περισσότερο χρόνο να ψάξουμε ένα θέμα, που σημαίνει ότι έχουμε περισσότερο χρόνο να αποφύγουμε τυχόν λάθη, να μην αδικήσουμε κάποιον και να κάνουμε μια δουλειά με όσο γίνεται πιο κοντά στις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στο εξωτερικό, είναι αρκετά σημαντικό αυτό. Ωστόσο, στην Ελλάδα δεν υπήρχε ποτέ η αντίληψη ότι πληρώνω για δημοσιογραφία, υπήρχε πληρώνω για μπάλα, πληρώνω για ταινίες, ή αν υπήρχε γι' αυτό, με το κατεβάζω, αλλά σταδιακά νομίζω ότι πηγαίνει προς τα εκεί, ότι η καλή δημοσιογραφία θα σημαίνει δημοσιογραφία την οποία την πληρώνεις. Πρώτον, γιατί είναι ακριβή, είναι ακριβό άθλημα. Και δεύτερον, γιατί έτσι εξασφαλίζεις και την ανεξαρτησία σου. Δηλαδή, το Inside Story έχει αποκλειστικό χρηματοδότη τους ανθρώπους που το στηρίζουν και το πληρώνουν. Και αυτό μας έχει λύσει τα χέρια, τουλάχιστον σε μένα, ως συντάκτη. Και είναι τρομερό το να πηγαίνεις ένα μέσο, ένα θέμα και να μην σκέφτεσαι χρηματοδοτεί αυτό στο μέσο μου τώρα, θα μπορέσω να το βγάλω. Αλλά το προχωράμε και μπορούμε να προχωρήσουμε ανεξάρτητα. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτό το μοντέλο μπορεί να, στην Ελλάδα. Εγώ αισθάνομαι ότι αυτό που είπαμε και πριν, ότι αν στον άλλον δώσεις κάτι που πιστεύει ότι αξίζει, θα το πληρώσει, ενώ θα καταλάβει την αξία του μέσα στην κοινωνία. Άλλη ερώτηση. Ο κύριος Ζαφυρόπουλος. Έχουμε συνηθίσει εμείς στην εφημερίδα των συντακτών σε δυνατές γενικές συνελεύσεις και τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι πρέπει να ακολουθεί ένα παράδειγμα. Εγώ δουλεύω στην εφημερίδα των συντακτών, λέγομαι Κώστας Ζαφυρόπουλος. Και ήμουν υπότροφος μαζί με πολλά άλλα παιδιά που βλέπω εδώ πέρα, του Ιδρύματος, νιάρχος, το πρόγραμμα της ερευνητικής στο Κολούμπια και όλους τους, το πάνελ τους ξέρουμε καλά. Νομίζω ότι πρέπει να ακολουθεί ένα παράδειγμα συνδυασμού ως προς το μοντέλο χρηματοδότησης μεταξύ της συνδρομητικής, όπως το Inside Story, που είναι ένα πετυχημένο παράδειγμα, με την χρηματοδότηση όμως και από τα ιδρύματα. Και εκεί θα πρέπει να αποδείξουμε εμείς οι δημοσιογράφοι ότι αν πάρουμε κάποια χρήματα από τα ιδρύματα, μπορούμε να κάνουμε αυτό, δηλαδή να ερευνήσουμε ακόμα και το ίδρυμα Νιάρχος, αν μας δώσει χρήματα. Δεν ξέρω ποιος θα το τολμήσει εδώ μέσα αυτό, αλλά αυτός πρέπει να το κάνει. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Εμείς κάποια παιδιά από το, που ήμασταν υπότροφοι στο Κολούμπια και από διαφορετικά μέσα, σε μια ηλικιακή γκάμα από 25 μέχρι 40 και σε συνεννόηση και με άλλο κόσμο, έχουμε ήδη δημιουργήσει έναν μικρό οργανισμό μη κυβερνητικό και μη κερδοσκοπικό στην πραγματικότητα, που είναι για την προώθηση της ερευνητικής δημοσιογραφίας,
ο οποίος δεν θέλουμε να είναι σε κόντρα με οτιδήποτε άλλο υπάρχει, αλλά σε συνεργασία με όλους τους ανθρώπους που κάνουν αυτό το εγχείρημα στην Ελλάδα. Το βασικό είναι όμως ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η κουλτούρα για να μπορεί να χρηματοδοτήσει. Η κουλτούρα εννοώ τη συνδρομή που μπορεί να χρηματοδοτήσει μια διασυνοριακή σε βάθος έρευνα. Ακόμα και οι συνδρομές σε όποια μέσα υπάρχουν δεν φτάνουν, δεν επαρκούν τα χρήματα σε καμία περίπτωση για να δικαιολογήσουν κάποιους μισθούς, για να δικαιολογήσουν ταξίδια, για να δικαιολογήσουν ένα θέμα να το δουλεύεις επί 3 και 4 μήνες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει με freelance προσωπικό που έχει κάπου αλλού μια άλλη δουλειά και δουλεύει εκεί πέρα και προσπαθεί να κάνει ένα θέμα για να το βγάλει ή δεν μπορεί να το βγάλει στο μέσο του. Οπότε για μένα ο συνδυασμός θα πρέπει να είναι ένα μεικτό μοντέλο χρηματοδότησης που να εμπλέκει το κοινό. Το engagement του κοινού πρέπει να είναι σε αυτό μέσα και ταυτόχρονα πρέπει να μπορεί να αντλήσει και κάποια κεφάλαια από ιδρύματα που έχουν την πρόθεση. Που όμως βάζω πάντα το ερωτηματικό γιατί κανείς έχει την πρόθεση να βοηθήσει την ερευνητική δημοσιογραφία. Αυτό είναι το ερώτημα. Σε σχέση με τα ιδρύματα, αν μου επιτρέπεις να πω ότι στο ICIJ έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα εντός εισαγωγικών ή μη πρόβλημα. Ως εξής, υπάρχει ένα board, advisory board, ανάμεσα στα ιδρύματα, τους χρηματοδότες δηλαδή, και τους δημοσιογράφους αυτούς καθεαυτούς, αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις για τις έρευνες, τον πυρήνα του ICIJ. Έτσι, στην ουσία, δημιουργείται ένα τείχος ασφαλείας. Οι δημοσιογράφοι αποφασίζουν για το περιεχόμενο. Το board αποφασίζει για λειτουργικά ζητήματα. Και εκεί δεν υπάρχει καμία επαφή μεταξύ αυτών που αποφασίζουν για το περιεχόμενο και των χρηματοδοτών. Χάρη, να προσθέσω σε αυτό. Αυτό είναι ένα μοντέλο που όντως δεν το κάνει μόνο το ICIJ, το κάνουν και άλλα investigative centers. Μιλάς από την εμπειρία. Ναι, εννοώ και τα έχεις δει όμως και πάρα πολλά, αλλά είναι πολύ σωστή πρακτική. Το πρόβλημα είναι στην Ελλάδα μέχρι στιγμής, εκτός από το ότι δεν υπάρχει κουλτούρα του κοινού στο να πληρώνει, που συμφωνώ με τον Θοδωρή απόλυτα, αυτό το έχουμε δει, γίνεται μια προσπάθεια πάρα πολύ καλή με το Inside Story όλους αυτούς τα χρόνια και να αλλάξει και αυτή η νοοτροπία. Το ζήτημα εδώ είναι το πώς θα εμπλέξουμε το κοινό περισσότερο. Αυτό είναι πολύ βασικό. Και το πώς θα εμπλέξουμε όμως και τα ιδρύματα και ανθρώπους που θέλουν. Στην Ελλάδα δεν έχει κανείς προς το παρόν ανοιχτά χρηματοδοτήσει, αν δεν κάνω λάθος, την ερευνητική δημοσιογραφία. Το iMed είναι ένα εξαιρετικό πρώτο βήμα. Ένα πρώτο βήμα. Η δημοσιογραφία χρειάζεται οπωσδήποτε ένα incubator, η ερευνητική, αλλά χρειάζεται και τα επόμενα, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, αν δεν έχω το χρόνο, αν δεν έχω τις προϋποθέσεις, αν δεν έχω τη νομική στήριξη από πίσω, και το χρόνο και το χρήμα και τις προϋποθέσεις, δεν μπορεί να παραχθεί ένα περιεχόμενο που να έχει μια άλλη ποιότητα. Και νομίζω αυτό είναι ξεκάθαρο και πρέπει να το απαιτήσουμε εμείς οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι. Είχε γίνει μια προσπάθεια να γίνει ένα σωματείο ερευνητικής πριν κάποια χρόνια, πήγε άκλα αυτό. Και το μόνο που εγώ έχω να πω προς όλους μας είναι ότι μέχρι στιγμής, σε ελληνικό επίπεδο, οι δουλειές είναι ατομικές. Δηλαδή, ή διαδικές. Είναι ο Καρανίκας που κάνει κάτι, ξέρω εγώ, με τον Ζαφυρόπουλο. Δεν έχουμε δει μια ομάδα ερευνητικής δημοσιογραφίας. Υπάρχει ένα κενό εκεί πέρα. Υπήρχε μια ομάδα, ο ιός στην ελευθεροτυπία, που ήταν πρωτοπόρος για την εποχή, που ήμασταν σε άλλο κλίμα και είχε μια αυτονομία μέσα και στην ίδια την δημοσιογραφία. Νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε από τη δημοσιογραφία των ερευνητών μοναχικών λύκων και ή star που μπορεί να γίνουν μεθαύριο, ή στο εξωτερικό είναι, σε μια δημοσιογραφία ερευνητών μοναχικών λύκων που ενώνονται λίγο μεταξύ τους. Αν δεν ενωθούν μεταξύ τους, δεν μπορεί να χτυπήσουν ούτε τη Vodafone, ούτε τον OPAP, ούτε οποιονδήποτε άλλο μεγάλο παίχτη. Και σε ή θεσμό, όπως έλεγε ο Νικόλας. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα, Λιάννα Σπυροπούλου, πρώην ελευθεροτυπία, νυν Bild, γερμανική. Νικόλα, θα διαφωνήσω μαζί σου, ειδικά στο θέμα του στρατού. Και όχι για προσωπικούς λόγους, αλλά γιατί ήμουν στην ελευθεροτυπία. Η εφημερίδα που αποκάλυψε το σκάνδαλο με τα Leopard, που ήταν μία από τις μίζες του αιώνα στην Ελλάδα, βγήκε από το δικό μας μαγαζί.
για τα F-16 και για τα Eurofighter βγήκε από το δικό μας μαγαζί. Ένα αυτό. Δύο. Παλιά λοιπόν, παλιά, μέχρι πριν από 5 χρόνια, αν θέλεις, που έκλεισε η ελευθεροτυπία, εγώ ξέρω ότι υπήρχε ερευνητική δημοσιογραφία. Σας άκουσα, δυστυχώς, όχι από την αρχή, οπότε συγχωρέστε με αν κάνω λάθος. Είμαι 34 περίπου εδώ, 50 λεπτά. Παλιά υπήρχε, λοιπόν, ερευνητική δημοσιογραφία και τώρα δεν υπάρχει. Συμφέροντα δεν υπήρχαν παλιά που να την εμποδίσουν. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν στην Ελλάδα συμφέροντα που εμποδίζουν τη δημοσιογραφία να προχωρήσει παραπέρα. Πού θέλω να καταλήξω. Μήπως εμείς δεν είμαστε αρκετοί, οι δημοσιογράφοι. Γιατί ακούω ένα κατηγορό γενικώς, φταίει ο αρχισυντάκτης μου που το έκοψε, φταίει ο υπουργός που αυτό, φταίει η Βόντα αυτό, φταίει η Κοσμοτέ, φταίει ο ένας, φταίει που δεν έχουμε λεφτά. Εμείς τελικά οι ίδιοι, πού φταίμε. Ευχαριστώ. Θες. Πες εσύ, πες εσύ. Προσωπικά φταίω στο ότι μερικές φορές δεν έχω πιέσει αρκετά, δεν έχω δώσει μάχη μέχρι σε σχάτων με τον εκδότη ή τον επιχειρηματία για να το βγάλει στο μέσο του. Δηλαδή, βάζοντας ως προτεραιότητα το να διαδοθεί η πληροφορία, το να βγει η ιστορία, δεν κάθισα να δώσω εξαντλητικές μάχες για να παίξει το θέμα μου. Απλά σηκώθηκα και έφυγα και πήγα σε ένα άλλο μέσο για να το βγάλω. Θεωρώ ότι αν καθόμουν και έδινα εξαντλητική μάχη, θα ήταν χάσιμο ενέργειας που τη χρειαζόμουν για κάτι πιο χρήσιμο. Από την άλλη όμως, έτσι δημιουργείται ο χώρος για να επαναληφθεί αυτή η συμπεριφορά από την πλευρά του εκδότη ή του επιχειρηματία σε άλλους που του φέρνουν ένα θέμα το οποίο κάνει τζιζ. Και εκεί φταίω γιατί δεν έχω δώσει μάχη και για τους επόμενους. Αλλά μιλάμε τώρα για θέματα τα οποία αν καθόσουν να τα πεις σε άλλες, έτσι ας πούμε, συναντήσεις εκτός των συνόρων της Ελλάδας, θα γινόταν χαμός. Θα υπήρχαν παρεμβάσεις από σωματεία δημοσιογράφων. Αυτό. Αυτό είναι η δική μου θεώρηση επί του θέματος. Επί προσωπικού, που λένε. Όχι, θέλω να πω ότι καταρχήν σε αυτό έχεις δίκιο που είπες. Όχι για την ελευθεροτυπία, για την ελευθεροτυπία θα πω μετά, δεν έχεις τόσο δίκιο. Αλλά οι δημοσιογράφοι είναι πάρα πολύ καρμύριδες και γκρινιάζουν όλη την ώρα ότι τους κόβουν τα θέματα. Σωστό. Από την άλλη, πάλι καλά που την έκανες στην ερώτηση, γιατί θέλω να το πω. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει εξαιρετική ποιότητα ρεπόρτερ στην Ελλάδα. Και ξαναλέω, έχοντας δουλέψει πολύ στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης, μπορώ και να το εξηγήσω γιατί υπάρχει ποιότητα. Γιατί οι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα, είναι πιο ελεύθερα πνεύματα. Υπάρχει και στο εξωτερικό πολλές φορές ένα άλλο είδους γραμμή που πρέπει να ακολουθούν οι δημοσιογράφοι, που μερικές φορές μιλάς με τους ίδιους τους ξένους δημοσιογράφους και δεν καταλαβαίνουν ότι ακολουθούν τη γραμμή. Στην Ελλάδα οι άνθρωποι έχουν επίγνωση της γραμμής και προσπαθούν αναλόγως με την ποιότητα του καθενός άλλος να πάει με αυτήν και άλλος να την αποφύγει. Και τεχνικά είναι πολύ καλά οι Έλληνες δημοσιογράφοι, όχι οι ερευνητές δημοσιογράφοι, οι ρεπόρτερ γενικά. Τα προβλήματα είναι άλλου είδους. Τώρα για την ελευθεροτυπία. Έχεις δίκιο, αλλά διαφωνώ σε δύο πράγματα. Πρώτον, υπάρχει μία τάση ηρωοποίησης και μου διαφεύγει η λέξη και αγιοποίησης της ελευθεροτυπίας μετά από χρόνια. Δεν ήταν όλα καλά. Κάποια ήταν καλά, κάποια ήταν πολύ άσχημα. Υπήρχαν τεράστια προβλήματα διαπλοκής στην εφημερίδα. Αν το πάρουμε κλάδο παρακλάδο, με συγκεκριμένα συμφέροντα, άλλοτε κλαδικά, δηλαδή η εφημερίδα, για παράδειγμα, δεν έγραφε για την ναυτιλία. Δεν έγραφε για την ναυτιλία. Εγώ το 2004, η χώρα διοργάνωσε το μεγαλύτερο, πώς το λένε, γεγονός του αιώνα, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και στην ελευθεροτυπία δεν τους καλύψαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εγώ είχα ένα θέμα μαζί με τον Νικόλα τον Ζηργάνο
για τους νεκρούς των ελληνικών Ολυμπιακών Αγώνων, που στο Σίδνεϊ ήταν ένας ο νεκρός και στην Αθήνα ήταν 20 πριν ξεκινήσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, και το κάναμε στον Independent το θέμα αυτό. Και μπορώ να πάρω... Για τα εξοπλιστικά έχεις δίκιο. Προφανώς μπορώ να πω και πάρα πολλές άλλες ωραίες ηρωικές ιστορίες. Ναι, αλλά ήταν μόνος του και φτάνεις στο πραγματικό πρόβλημα. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι μέσα στα δικά μας μέσα έχουμε μοναχικούς ανθρώπους που ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Σε κάθε μέσο μπορεί να υπάρχει ένας τέτοιος. Είναι ο τρελός του χωριού κατά κάποιο τρόπο. Ο Συρίγος στην ελευθεροτυπία ήταν ο τρελός του χωριού. Αυτό θέλω να πω. Καλά, μπορούμε να μπούμε σε τεράστια συζήτηση γι' αυτό. Τώρα βλέπω τη Λούκα. Τι, για το Συρίγο. Τώρα να ελευθεροτυπήσουμε, να πω κάτι αθλητικό σημερινό. Αθλητικό σημερινό. Στην Ελλάδα λατρεύουμε το ποδόσφαιρο. Έτσι, έχουμε 10 αθλητικές εφημερίδες, ο πρώτος σταθμός στη χώρα είναι αθλητικός, ο δεύτερος είναι αθλητικός, ο τρίτος είναι αθλητικός. Ξέρω, μπορεί και να υπερβάλλω λίγο. Αυτή τη στιγμή τρέχει σε διεθνές επίπεδο μία από τις πιο ενδιαφέρουσες διαρροές που υπάρχει. Η μεγαλύτερη όλων των εποχών σε ποσότητα δεδομένων, τα λεγόμενα football leagues. Και δεν υπάρχει ούτε ένα ελληνικό μέσο που να είναι partner των football leagues. Γιατί? Όχι, μιλάμε και εσύ τον ξέρεις τον Στέφαν και εγώ τον ξέρω τον Στέφαν. Η πραγματικότητα είναι γιατί κανένα μέσο δεν θα έπαιρνε την ευθύνη να συνεργαστεί με τα football leagues, γιατί στην Ελλάδα έχουμε προέδρους ομάδων, ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης, έτσι, και τα πρόσωπα ταυτίζονται. Ποιος θα πάρει το ρίσκο να μπει στα football leagues και την επόμενη μέρα να είναι το open και να είναι για τη δικιά του ομάδα, τη μεθεπόμενη μέρα να είναι ο Δόλ και να είναι η δικιά του ομάδα και την άλλη μέρα να είναι ο Sky και η δικιά του ομάδα? Το λέω επειδή είπε στο αθλητικό και επειδή τα football leagues είναι από τα παραδείγματα που δεν πρόλαβα να δώσω. Συμβαίνει και σε άλλες χώρες του κόσμου όμως αυτό. Δηλαδή και σε άλλες χώρες υπάρχει, αν όχι άμεση εμπλοκή επιχειρηματιών με εκδότες. Μα συμφωνώ, το είπα και στην αρχή. Άρα το θέμα μας είναι τι γίνεται εδώ και αντιδρούμε διαφορετικά από τους άλλους ή μήπως δεν αντιδρούμε διαφορετικά από τους άλλους. Δεν ξέρω. Ρωτάω. Μα συμφωνώ, μπορώ να πω και μια μικρή ιστορία για αυτό που λες. Εγώ θυμάμαι, είχαμε κάνει με το Stern, που τους ξέρεις και εσύ τους δημοσιογράφους Γερμανούς, ένα μεγάλο θέμα για τους Έλληνες ολιγάρχες. Και είχε πράγματι πολλά κότσια το θέμα, γιατί είχε κάνει συνέντευξη με τον Φώτη Μπόμπολα και είχε φωτογράφηση με τον Φώτη Μπόμπολα, που είναι ο πυλός που την έκανε. Και είχε κάνει και με το. Και μιλούσε και για τους ομίλους, τα γνωστά. Τα γνωστά θέματα δεν ήταν τίποτα τρομερό. Μια παρουσίαση είχαμε κάνει, δεν ήταν ερευνητική δημοσιογραφία. Και μετά το περιοδικό πήρε μία επιστολή από τον Όμιλο Βαρδινογιάννη, που όμως δεν ήταν, ήταν μία χιουμοριστική... κατηγορούσε λοιπόν το περιοδικό τον Όμιλο Βαρδινογιάννη για τη σχέση του με το καθεστώς Μουμπάρακ στην Αίγυπτο. Και μετά ο Όμιλος Βαρδινογιάννη έστειλε μία πολύ αστεία επιστολή στο περιοδικό, που τους θύμιζε ποιοι είναι οι μέτοχοι τους και ποιες είναι οι σχέσεις ένας-ένας που έχουνε με τον ίδιο τον Μουμπάρακ και επιχειρηματικά κτλ. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχει αυτή η υποκρισία, το είπα, είναι το πρώτο πράγμα που είπα. Απλώς μπορεί να μείνεις να δω, ότι φυσικά υπάρχουν προβλήματα έξω. Να πω ένα χαρακτηριστικό πρόβλημα της εποχής μας, που είναι πολύ πιο βαρύ από το ο ένας, ο Α, ο τάδε ολιγάρχης και όλα αυτά είναι και λίγο κουτσομπολιό οι ολιγάρχες στην πραγματικότητα. Βαθιά γραμμή. Αυτή τη στιγμή σε όλο το δυτικό κόσμο έχουμε έναν τύπο, ο οποίος κατά τη γνώμη μου, πολύ υποκειμενική, πάσχει από μια τρέλα και αιμονή ρωσοφοβίας. Και μπορείς πολύ δύσκολα να βρεις στον καλό δυτικό τύπο καλά ρεπορτάζ για αυτά τα πράγματα. Και είναι λυπηρό, γιατί βλέπεις καταπληκτικές εφημερίδες, το New Yorker, τους New York Times, το Reuters, το Blue, να πάσχουν από αυτό το μικρόβιο της ρωσοφοβίας. Κατά τη γνώμη μου, παρακολουθώντας τα, είναι σαν να είμαστε στο μακαρθισμό του 60. Ο κόκκινος κίνδυνος και ο κίτρινος κίνδυνος κτλ. Και εκεί, για να κλείσω με ένα πιο ηρωικό πράγμα, ποιο είναι το εντυπωσιακό? Ότι ορθώνονται πραγματικά γίγαντες της ερευνητικής δημοσιογραφίας στην Αμερική, κόντρα σε όλο αυτό το καθεστώς που υπάρχει. Ο Γκλεν Γκρίνγουολντ στο Intercept, ο Ματ Τάιμπι, μπορεί και να μην προφέρει Τάιμπι, στο Rolling Stone κτλ. Που πάνε κόντρα σε αυτό το πράγμα. Και αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί ο ερευνητής δημοσιογράφος που έχει την πολιτική σκέψη, εκτός του ότι μπορεί να κάνει την έρευνα, μπορεί να δει και το όλο, πώς να το πω, το όλο πλέγμα των σχέσεων και να πάει κόντρα σε αυτό.
να πάει κόντρα σε αυτό για να έχει έναν καλύτερο, μια καλύτερη δημοσιογραφία. Αλλά σίγουρα και έξω τα πράγματα είναι πάρα πολύ προβληματικά. Ο Χέρς, που σας είπα πριν, ο Σέιμουρ Χέρς, δεν έχει μέσο αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό για να δημοσιεύσει. Δημοσίευε στους Times, μετά πήγε στο New Yorker, μετά πήγε σε ένα σχεδόν περιθωριακό μέσο, πάρα πολύ καλό αλλά όχι μεγάλο, στο London Review of Books. Και το τελευταίο μεγάλο θέμα που έβγαλε, το έβγαλε σε μια γερμανική εφημερίδα, στην Zeit, νομίζω. Γιατί πλέον δεν μπορεί να δημοσιεύσει στην Αμερική, επειδή στον άξονα που μιλάμε, Ρωσία κτλ., έχει διαφορετική άποψη.